Στο Δήμο Παγκαίου βρέθηκε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Ταϊκούρας για δεύτερη φορά, παρουσιάζοντας τα σημαντικά έργα υποδομής που υλοποιούνται. Ενώ σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Παγκαίου Φίλιππο Αναστασιάδη, βρέθηκαν στο Οφρίνιο Καβάλας, κρατώντας ψηλά πάντα στην ατζέντα το θέμα της κατασκευής του φράγματος Μαρμαρά. Είναι ακόμα μια επίσκεψη που έκανα στην περιοχή και στην οποία δημοσιοποιήσαμε για πολλωστή φορά στην έδρα της περιφέρειας όλα τα έργα τα οποία υλοποιεί αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και οι φορείς αυτού, δηλαδή οι κτηριακές υποδομές και η Εγνατία Οδός ΑΕ. Μιλάμε για 34 έργα, εκ των οποίων κάποια σημαντικά είναι εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι στο μεσοδιάστημα εργαστήκαμε. Εργαστήκαμε μεθοδικά, συστηματικά και συντονισμένα, έτσι ώστε κάποια από αυτά που είχαμε δεσμευτεί στο μεσοδιάστημα να υλοποιηθούν. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην περιοχή εδώ, στην παραχώρηση τμήματος του λιμένα της Καβάλας, που όπως ξέρετε πέρασε από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στις 21 Μαΐου. Τρίτη παρατήρηση με τον Δήμαρχο είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε τις τελευταίες 15 μέρες και μου έχει καταθέσει μια σειρά από προτεραιότητες που ίδιος έχει θέσει για την περιοχή. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε και εμείς ως Υπουργείο, αλλά όχι μόνο εμείς, είναι και άλλα Υπουργεία, να συμβάλλουμε στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, αλλά και του τουριστικού προϊόντος που έχει η περιοχή. Μεταξύ άλλων, έχουμε και ένα φράγμα, το οποίο είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του ΜΑΕΜΑΡΑ. Είχαμε μια συνεργασία σήμερα το πρωί με τον Περιφερειάρχη. Υπάρχουν εκκρεμότητες για την υλοποίηση του έργου. Αυτές κοστολογούνται περίπου στα 5 με 7 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να γίνει και η πρώτη πλήρωση του φράγματος. Επιτόπου αυτή τη στιγμή είναι ο Γενικός Διευθυντής Υδραυλικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο πεδίο, μαζί με συνεργάτες του Δήμου αλλά και της Περιφέρειας, έτσι ώστε να δουν το έργο, να βρεθεί η χρηματοδότηση που σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη είναι εξασφαλισμένη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις υπηρεσίες αυτού, ώστε μετά, όπως μας ζητήθηκε από την Περιφέρεια, να αναλάβουμε εμείς την υλοποίηση του έργου στο επόμενο ένα έτος. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Να ευχαριστήσω τον Υπουργό μας για την δεύτερη επίσκεψη στον τόπο μας. Η πρώτη ήταν ενημερωτική, καθαρά, αλλά φάνηκε στο μεσοδιάστημα η μεθοδικότητα με την οποία ενήργησε και δούλεψε. Και πραγματικά έχουμε αυτά αποτελέσματα. Ένα από αυτά είναι στον αγροτικό τομέα που αφορά τη συνέχιση του φράγματος Μαρμαρά με συγκεκριμένες αποφάσεις που ελήφθησαν. Και το δεύτερο αφορά τον τουρισμό μας και τις υποδομές του Δήμου Παγκαίου, όπου υπάρχει δέσμευση ότι θα ικανοποιήσει το ένα από τα πολλά αιτήματα που έχουμε θέσει και τα υπόλοιπα, όπως προείπε και ο Υπουργός, θα τα δει στην πορεία. Αυτό για να καλύψει κάποιες από τις ανάγκες που έχουμε για τις υποδομές μας, γιατί μην ξεχνούμε ότι το Παγκαίο, όπως το λέμε, είναι σε τροχιά ανάπτυξης και στο κομμάτι του τουρισμού, της οικιστικής ανάπτυξης, φυσικά και του αγροτικού τομέα. Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψή σας. Όσον αφορά για τα έργα τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Καβάλας, ο κύριος Ταϊκούρας έκανε αναφορά για τον κάθετο άξονα Εγνατίας Οδού, τμήμα Δράμα Καβάλα, υποτμήμα Κρινίδες Σταυρός, την κατασκευή του φράγματος Μαρμαρά, την ολοκλήρωση των αρδευτικών δικτύων της Δυτικής Πεδιάδος του Νέστου, τον οργανισμό Λιμένα Καβάλας, την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Νέα Καρβάλι Τοξότες, την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής στεναγών Φιλίππων Νομού Καβάλας, Δράμας και Σερών, το δικαστικό Μέγαρο Καβάλας, αλλά και το ειρηνοδικείο και πτεσματοδικείο Θάσου.